Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια περιγραφής της αναγκαιότητας προσαρμογής του μαθησιακού διδακτικού περιβάλλοντος για την προσέγγιση του περιεχομένου της νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η αναγκαιότητα της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός κύκλου μαθημάτων, τα οποία προσεγγίζουν με τον κατάλληλο διδακτικό μετασχηματισμό περιεχομένου, τις έννοιες και τα φαινόμενα του αναδυόμενου πεδίου της NET, προκύπτει ως μια νέα πραγματικότητα στον χώρο της εκπαίδευσης και της διδακτικής των φυσικών επιστημών. Ο εκπαιδευτικός καλείται να σχεδιάσει, να αναλύσει και να εφαρμόσει διδακτικές μαθησιακές ακολουθίες βασισμένες στις 9 μεγάλες ιδέες της NET, προσεγγίζοντας το περιεχόμενο αυτό με κύριο σκοπό την προετοιμασία των μαθητών ως μελλοντικών νανοεγγράμματων πολιτών. Τις τελευταίες δεκαετίες ζούμε την επανάσταση της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Η επόμενη επανάσταση που παίρνει σειρά είναι αυτή της νανοεπιστήμης νανοτεχνολογίας. Το αναδυόμενο πεδίο της NET έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει την επανάσταση σε διάφορους τομείς της επιστήμης και της βιομηχανίας, όπως την υγεία, στην άμυνα, στην ενέργεια, στο περιβάλλον. Σαφώς, κρίνεται απαραίτητη έως και αναγκαία η ανάδειξη ενός νανοεγγράμματου πληθυσμού και ενός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Απαιτείται λοιπόν περαιτέρω έρευνα στον χώρο της εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο της NET στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσεγγίζεται ενοιολογικά από 9 μεγάλες ιδέες. Αυτές είναι μέγεθος και κλίμακα, δομή της ύλης, δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις, κβαντικά φαινόμενα, ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος, αυτοοργάνωση, εργαλεία και όργανα παρατήρησης, μοντέλα και προσομοιώσεις, επιστήμη, τεχνολογία, κοινωνία. Η επιστημονική γνώση, όπως παράγεται και παρουσιάζεται από την επιστημονική κοινότητα, δεν είναι κατάλληλη να διδαχθεί. Γι' αυτό το λόγο είναι αναγκαία η διαδικασία επιλογής και μετατροπής της επιστημονικής γνώσης σε γνώση κατάλληλη να διδαχθεί, δηλαδή είναι απαραίτητος ο διδακτικός μετασχηματισμός του προς διδασκαλία περιεχομένου. Σε κάθε διδακτική παρέμβαση προτείνεται να μετασχηματίζονται οι έννοιες σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους που χρειάζεται να κατακτήσουν οι μαθητές. Υπό το πρίσμα της σχετικής βιβλιογραφίας, βασικός μαθησιακός στόχος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν ότι η νανοκλίμακα επηρεάζει τη μακροκλίμακα. Η διδακτική παρέμβαση θα πρέπει να συγκροτείται από δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύσσονται σε πολλαπλά επίπεδα, με διακριτά βήματα το καθένα και κυρίως να περιέχουν στοιχεία του περιεχομένου αναφοράς. Η έλλειψη της αναγκαίας δηλωτικής γνώσης στο συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο οδηγεί σε υποβάθμιση της ικανότητας του μαθητή να εμβαθύνει σε πιο σύνθετες έννοιες της NET. Γι' αυτό προτείνεται η ρητή εισαγωγή των σύνθετων εννοιών της. Επιπλέον, βάσει των ίδιων κριτηρίων, καθώς η διδασκαλία του περιεχομένου της NET είναι κάτι νέο στην εκπαίδευση, το περιεχόμενο μιας διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας πρέπει να παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο στους μαθητές, ώστε οι ίδιοι να εξασκούνται βαθμιαία σε ανάλογες διαδικασίες, εφαρμόζοντας τη νέα γνώση. Από παιδαγωγική άποψη, ζητώντας από τους μαθητές να στοχάζονται τις ενέργειές τους όταν μελετούν την επιστήμη στο πεδίο της NET, μπορούμε να τους βοηθήσουμε ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τους εαυτούς τους και τα κίνητρά τους. Οι μαθητές θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν ότι η επιστήμη είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα και ως τέτοια έχει ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις. Η θεωρία, η υπόθεση, τα παραδείγματα είναι όροι που χρησιμοποιούνται σε μια διδακτική μαθησιακή ακολουθία για να περιγράψουν το μέσο με το οποίο πραγματοποιείται η επιστημονική εξήγηση. Επίσης, η πρόγνωση, η απόδειξη, ο έλεγχος, η επιβεβαίωση, η επαλήθευση και τα συμπεράσματα είναι έννοιες που αφορούν τις διαδικασίες της δικαιολόγησης και της τεκμηρίωσης στην επιστήμη. Ένα θεωρητικό πλαίσιο που θα μπορούσε να καθοδηγήσει τη μελλοντική έρευνα θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις προϋπάρχουσες ιδέες και τα προβλήματα κατανόησης των μαθητών. Τα παιδιά των ηλικιακών ομάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι απίθανο να έχουν δημιουργήσει αυθόρμητα έννοιες σχετικές με θέματα της NET. Ωστόσο, μπορεί να έχουν ιδέες προερχόμενες από την καθημερινή τους εμπειρία, τη διαφήμιση ή τις σχολικές εμπειρίες. Κατά την προσέγγιση των ενιών στην περιοχή της νανοκλίμακας, οι μαθητές ενδέχεται να εμφανίζουν δυσκολίες κατανόησης ακόμη και των πειραματικών διαδικασιών. Είναι εμφανής και η δυσκολία που θα προκύψει από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις εναλλακτικές απόψεις των μαθητών περί στοιχείων του μικρόκοσμου. Ένα ακόμη σημαντικό σημείο αναφοράς είναι ότι τα παιδιά θεωρούν αρχικά το άτομο σε ένα μικρό κομμάτι ύλης ή ως το τελικό κομμάτι της υλικής ουσίας. Τα κομματάκια αυτά ποικίλουν σε μέγεθος και σχήμα και έχουν κατά τα παιδιά παρόμοιες ιδιότητες με το υλικό από το οποίο προέρχονται. Το πρόβλημα θεωρούμε ότι περιπλέκεται περισσότερο όταν οι μαθητές καλούνται να διακρίνουν τις ιδιότητες σε επίπεδο νανοκλίμακας. Μέσω της εφαρμογής μιας διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας ολοκληρώνεται μια ριζοσπαστική αναδιοργάνωση ως προς τη δομή, τα φαινόμενα και τις επιμέρους έννοιες.
Κατά την εφαρμογή μιας διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας στον χώρο της σχολικής αίθουσας, ενδεχομένως να εμφανιστούν προβλήματα τεχνικής φύσεως που θα επηρεάσουν την εφαρμογή της. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός καλείται να εφαρμόσει διερευνητικές μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, όπως η μέθοδος Jigsaw και η μέθοδος επιλύσης προβλήματος. Εντάσσοντας τη μέθοδο Jigsaw σε μια διδακτική μαθησιακή ακολουθία, επιδιώκουμε την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της ανοχής. Οι μαθητές προσανατολίζονται στην καλλιέργεια της ανάγκης για μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης. Το περιβάλλον μάθησης είναι σαφώς δομημένο σε δύο επίπεδα συνεργασίας: συνεργασίες ομάδες σύνθεσης και συνεργασίες ομάδες ειδίκευσης. Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά σε δραστηριότητες σχετικές με το περιεχόμενο της NET, οι οποίες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε σχολικό περιβάλλον. Αρχικά, οι μαθητές καθοδηγούνται αναφορικά με τα βήματα που θα ακολουθήσουν για να εκτελέσουν πειράματα. Κύριος στόχος των δραστηριοτήτων είναι η ενεργοποίηση εσωτερικών κινητρών μάθησης. Τονίζοντας ειδικότερα τις έννοιες μικρό-μεγάλο μέγεθος, οι μαθητές διατάσσουν αντικείμενα εικόνων όπως ο ιός, το βακτήριο, το μυρμήγκι, ο άνθρωπος, το DNA σε σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Μια επιπλέον δραστηριότητα είναι η σύγκριση εικόνων του μακρόκοσμου ή του μικρόκοσμου με αντίστοιχες του νανόκοσμου, με σκοπό να καταλήξουν έπειτα από συζήτηση σε σαφή συμπεράσματα για το νέο διαφορετικό κόσμο που τους παρουσιάζεται. Μια δραστηριότητα που στοχεύει στην ανάδειξη των πρακτικών δυσκολιών των επιστημόνων για την επεξεργασία των δεδομένων του στον κόσμο του νάνο είναι η ρητή εισαγωγή της γνώσης για το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, μιας και δεν είναι εύκολη η χρήση του στο σχολικό περιβάλλον. Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού είναι να αντιληφθούν τις συνθήκες εργασίας των επιστημόνων που ασχολούνται με το μικρό κόσμο και με το πεδίο της NET. Η μέθοδος Jigsaw, όπως αναφέραμε, είναι αυτή που θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει μια διδακτική μαθησιακή ακολουθία που προσεγγίζει τις έννοιες και το περιεχόμενο της NET στα διαθέσιμα χρονικά πλαίσια. Η συνεργασία των ομάδων ευνοεί τη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης. Η δηλωτική γνώση που θα κατακτηθεί σε αυτό το σημείο θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν βαθύτερες έννοιες σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τις ραγδαίες αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων και την παρέμβαση στο δομημένο περιβάλλον. Επίσης, οι μαθητές μέσα από την πληθώρα των εφαρμογών και των προϊόντων που παράγονται θα αντιληφθούν την απουσία νομικού πλαισίου και τις ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις των ζητημάτων που προκύπτουν από τις εφαρμογές της NET. Κατά τον ίδιο τρόπο και με στόχο την απόκτηση μιας ηθικής ταυτότητας του μελλοντικού πολίτη, οι μαθητές συμμετέχουν σε δημόσια συζήτηση, θέτουν ερωτήματα, επιχειρηματολογούν, στοιχειοθετούν τις απόψεις τους και εφαρμόζουν τη γνώση που απέκτησαν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο από αυτό της σχολικής κοινότητας. Στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης γίνεται μια αναφορά στην παιδαγωγική γνώση περιεχομένου στο πεδίο της NET. Η παιδαγωγική γνώση περιεχομένου οικοδομείται μέσα από το σχεδιασμό της διδασκαλίας, τη διδασκαλία και τον αναστοχασμό. Σύμφωνα με το μοντέλο ενσωμάτωσης, τα συστατικά της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, παιδαγωγική, πλαίσιο, περιεχόμενο, ενσωματώνονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού κατά την προσέγγιση ενιαίων και φαινομένων της NET είναι απαραίτητος τόσο κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας που προσεγγίζει τις γνώσεις των μαθητών γύρω από την NET, όσο και κατά την ανάλυση και τον επανασχεδιασμό της διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας. Αντιλαμβάνεται κανείς την αναγκαιότητα που προκύπτει για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή διδακτικών μαθησιακών ακολουθιών στην εκπαίδευση, σχετικών με τις έννοιες και το περιεχόμενο της NET. Κύριος στόχος μιας τέτοιας διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας στο δημοτικό σχολείο είναι να γνωρίσουν οι μαθητές ότι η νανοκλίμακα περιλαμβάνει αντικείμενα τα οποία δεν γνώριζαν ως τώρα και τα οποία μπορούν να καθορίσουν τη συμπεριφορά των αντικειμένων του μακρόκοσμου. Η προσέγγιση θα πρέπει να γίνει μέσω του διδακτικού μετασχηματισμού του περιεχομένου της NET, καθώς οι έννοιές της είναι σύνθετες και επιπλέον υπάρχουν τεχνολογικοί περιορισμοί. Παρ' όλα αυτά, κρίνεται απαραίτητη η αναπλαισίωση του περιεχομένου σπουδών των φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο σχετικά με την NET και η ενθάρρυνση ενσωμάτωσης της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Οι διαδικασίες αυτές θα επιτρέψουν την ανάδειξη του νανοεγγράμματου πολίτη.